Ο πατέρας μου δεν συμπαθεί καθόλου τον Γκράχαμ Μπέλ. Αν δεν το ξέρετε, σας πληροφορώ ότι είναι ο εφευρέτης του τηλεφώνου. Όταν ακούει εκείνο το επίμονο «δριν, δριν, δριν», πιάνει το κεφάλι του με τα δυο του χέρια και αναστενάζει. «Αχ, σπίτι είναι αυτό ή υπουργείο. Δεν γίνεται, θα χαλάσω την εγκατάσταση». Η Μαρίνα είναι η τηλεφωνήτρια του σπιτιού. Τρέχει και το αρπάζει, ώσπου να πει τρία. Εμπρός! φωνάζει. Ποιον ζητάτε, παρακαλώ. Η ίδια. Ο πατέρα σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ορίστε την. Ακόμα δεν βγήκε από το αυγό και έχει τηλεφωνήματα η δεσπονή Μαρίνα. Ποιο είναι παιδί μου? Η Λία, με ρωτά αν ζωγράφισα. Αχ, γκράχαμπελ, λέει ο μπαμπας Τι την ήθελε αυτή την εφεύρεση. Τι κατάσταση είναι αυτή μέσα σε τούτο το σπίτι. Ντριν, σας παρακαλώ τον κλάνθη. Θέλω να του πω κάτι για τα μαθηματικά. Πάει αυτό. σε σας παρακαλώ τον Παναγιώτη. Το τηλεφώνημα είναι ασφαλώς για το ποδόσφαιρο. Ξανά ντριν, θέλουν τη Μαρίνα για μοντέρνο ζωγραφική. Στα παλιά χρόνια, οι ξενιτεμένοι για να στείλουν ειδήσει στους δικούς τους, ήξεραν πως θα περάσουν μήνες γιατί δεν υπήρχε ούτε ταχυδρομείο ούτε τηλέφωνο. Σήμερα το ταχυδρομείο, ο τηλέγραφος, το ραδιόφωνο και το τηλέφωνο μας φέρνουν σε ένα λεπτό τις ειδήσει από τα πιο μακρινά μέρη του κόσμου. Όλα αυτά τα μέσα, οι τηλεπικοινωνίες όπως τις λέμε, έγιναν και να εξυπηρετούν τις μεγάλες ανάγκες των ανθρώπων. Όχι για να πούμε στη Λία πώς θα ζωγραφεί στο καραβάκι, Ούτε για να πούμε στον αλέκο πώ αγκόλεβολε ο αγαπημένο μα ποδοσφαιριστής. Το τηλέφωνο είναι για ώρα ανάγκε. Να, α πούμε όπω ο Ασύρματο που σώζει τα καράβια όταν κινδυνεύουν στο πέλογο. Εκεί, μάλιστα. Την ώρα που ο μπαμπά έβγαζε λόγο για τα καλά του τηλεφώνου, να και ξαναχτυπά το τηλέφωνο. Δρίν, τρίν, Εμπρός, λέει και πάλι η Μαρίνα. Ναι, μάλιστα. Από πού? Μαμά, μπαμπά, τρέξτε. Το τηλέφωνο λέει. Περαστικά, σας ζητούν από τη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας τρέχει, ενώ η Μαρίνα μουρμουρίζει σκεφτική. Γιατί μας λένε περαστικά, αφού δεν έχουμε άρρωστο στο σπίτι. Η μητέρα την παίρνει παράμερα και της εξηγεί ότι δεν της είπαν περαστικά, αλλά υπεραστικών, ενώ ο πατέρας βάζει στο αυτί του το ακουστικό. «Ποιος» λέει με τρεμάμενη φωνή, «αδερφέ μου, Νίκο μου, εσύ, τι χαρά που μας δίνεις, έρχεσαι, επιτέλους, πότε με το καλό, την άλλη Κυριακή, θαύμα, θα σε περιμένουμε». Η μητέρα λείπει στο πήλιο στην Ελένη, «ο πατέρας είναι εδώ, άφησε καλύτερα να το πω εγώ για να μην συγκινηθεί». «Ναι, ναι, είμαστε όλοι καλά, ευχαριστώ, θα τα πούμε σύντομα, γεια σου». Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, τα μάτια του ήταν δακρυσμένα. Ήταν ο αδερφός του από την Αμερική, ο ξενιταμένος. Είχε φύγει αρκετά χρόνια τώρα. Εμείς δεν τον έχουμε δει ποτέ, παρά μόνο σε φωτογραφίες. Πόνεσε, λέει, τους γονείς του και έρχεται να τους δει. Ο πατέρας μου πλησιάζει με χαρούμενα βήματα τον παππού που είναι στο σαλόνι και βλέπει τηλεόραση. Τον πιάνει από την πλάτη και του χαϊδεύει τα μαλλιά. «Πατέρα, τι βλέπεις» του ρωτά χαμογελώντα. Τα νέα, του απαντά. Γιατί, γιατί τα νέα ήρθαν σήμερα από το τηλέφωνο, πατέρα. Του εξηγεί σιγά σιγά τι συνέβη. Έχει γονατίσει μπροστά του και του λέει, του λέει, του λέει. Στο τέλος, για πρώτη φορά, ακούω τον μπαμπά μου να ψιθυρίζει. «Γεια σου, Γκραχαμπέλ, σπουδαία η φεύρεσή σου» και γελούμε όλοι με την καρδιά μας.